Όπως είπα και άλλη φορά, είναι πάντα καλά και όμορφο να είμαστε ειλικρινείς, αληθινοί και ξεκάθαροι. Έτσι, κριτές μου, φίλοι μου, παρέα μου, είστε όλοι εσείς και εσείς που με ακούτε επειδή συμφωνείτε, επειδή με αγαπάτε, επειδή όμως θέλετε να ακούσετε και μια άλλη φωνή, μια ίσως διαφορετική. Ακόμη και αυτός που διαφωνεί, μου αρκεί που με ακούς. Αν όμως, για β' λόγους, δεν συμφωνείς, διαφωνείς, κάτι δεν αρέσει ή τα μάθες αλλιώς, έχουμε την επιλογή, αποσυρώμαστε, ξεκόβουμε από αυτό το μικρό καναλάκι και έχει να δούμε και να διαβάσουμε πάρα πολλά. Όμως χαρά μου, τιμή μου και επιλογή μου, θα το ήθελα, το θέλω, το επιθυμώ να μ' ακούτε και να γινόμαστε όσο μπορούμε περισσότεροι, να ανταλλάσσουμε σκέψεις, ιδέες, γνώμες, σκέψεις και από εκεί πέρα ο καθένας να επιλέξει και με το δικό του χέρι, δηλαδή με το δικό του μαχαίρι, να κόψει από την πίδα της γνώσης και να απολαύσει ό,τι μπορεί αυτή η γνώση να του προσφέρει. Γι' αυτό άλλωστε και είμαι εδώ. Όπως βλέπετε δεν υπάρχουν διαφημίσεις, δεν υπάρχουν χρήματα, όπως άλλωστε πολλά τόσα όσα χρόνια μιλούσα και από ραδιοφώνου και λοιπά για να πω ανοιχτά τη σκέψη μου. Είπαμε και μια άλλη φορά και το λέω και φεύγω παρακάτω, χωρίς όμως αυτό να είναι επανάληψη, πως βγαίνουμε και λέμε τη γνώμη μας και είναι καλό. Όμως το να πεις τη γνώμη σου είναι μια αρχή. Όταν δεν υπάρχει στήριγμα, αποτέλεσμα, πλάτη να κουμπίσεις, χέρι να σου δείξει δρόμο, είναι απλά μια γνώμη. Τι κάνω λοιπόν? Πονηριά, μαμουνιά, λογική, εξυπνάδα, ευκολία. Έχω πάντα δίπλα μου, πίσω μου, μπροστά μου, ανθρώπους καταξιωμένους, φωτισμένους, γνώστες, που έρχονται όχι να πούν αυτά που είπα, αλλά από αυτούς βλέπω, μαθαίνω και μεταφέρω, από αυτούς ακούω και όλοι μαζί ακούμε και πηγαίνουμε στον καλύτερο, πιο ανοιχτό, φωτισμένο, καθαρό δρόμο και φυσικά με κατοχυρών ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αφού τα πούν εκείνοι, και εκείνοι τα έχουν πάρει από την μόνη αληθινή πηγή που είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός της Ορθοδοξίας μας. Είναι ο μόνος αληθινός και ένας Θεός. Μα υπάρχουν και άλλοι, δεν ξέρω. Μα οι άλλοι τι είναι, επίσης δεν ξέρω. Μα είναι η μόνη αλήθεια, ναι. Και οι άλλοι, δυστυχώς δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε ένας κορυφαίος των γραμμάτων των αιώνων για να πω κάτι παραπάνω από αυτά που μόλις ακούτε. Έρχομαι λοιπόν, φίλοι μου, στο θεματάκι μας το οποίο και ζούμε κάθε μέρα. Ίσως φίλοι μου, ίσως φίλες μου, δεν καταλάβαμε σε ποια χώρα είμαστε και ποιο Θεό έχουν πάνω από το κεφάλι μας και μέσα στην καρδιά μας. Και αυτή η χώρα ονομάστηκε Ελλάδα. Είναι η χώρα του φωτός, η χώρα της αγάπης, η χώρα του πολιτισμού, η χώρα της ορθοδοξίας, η χώρα της αλήθειας. Μα η Ελλάδα τα έχει όλα αυτά, βεβαίως. Μα πού τα, δεν τα βλέπω. Πρέπει πάντα όμως να θέλεις να δεις κάτι, πρέπει να το γνωρίσεις, πρέπει να το μάθεις και είναι καλό να υπάρχει πρόσφορο έδαφος μες στην καρδιά από την ίδια τη ζωή. Αν φίλοι μου, εγώ πάρω τον καλύτερο σπόρο από το καρπούζι, από το πεπόνι, από οποιοδήποτε καλό φρούτο λαχανικό και το ρίξω πάνω σε ένα ξύλο, στο τραπέζι παράδειγμα, σε ένα μάρμαρο, στο πάτωμα, δεν θα φυτρώσει ποτέ. Αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, αν υπάρχει πότιμα, νερό, ήλιος κλπ, θα γίνει ένα μεγάλο, ωραίο, πανέμορφο, λαχταριστό φρούτο, λαχανικό, λουλούδι, ακόμη και ένα μεγάλο δέντρο που θα με βοηθήσει, θα μου δώσει σκιά το καλοκαίρι, δροσιά, θα με προφυλάξει, θα μου δώσει ακόμη και υπέροχα χρώματα στα μάτια μου, εκεί, πλάι, στην πολύ γλυκιά δύση του καλοκαιριού, σε μια πολύ ίσως μελαγχολική, πανέμορφη κατά τα άλλα ανατολή στο χειμώνα κλπ. Αυτή λοιπόν, φίλοι μου, η χώρα είναι η Ελλάδα. Και εδώ είναι ο Χριστός μας και εδώ ήταν οι παππούδες μας. Είχαν πάντα πόρτες ανοιχτές. Το πιάτο πάντα για τον επισκέπτη. Ήταν αδιανόητο στους παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Όχι πολύ πίσω, εγώ θυμάμαι ήδη τον παππού και τη γιαγιά μου. Αλλά και από αυτά που μαθαίνω και διαβάζω, να περάσει επισκέπτης από το χωριό, να μην πηγεί ένα καφέ, ένα ποτό, ακόμη ναι, να κοιμηθεί και το βράδυ στο σπίτι και ρούχα να φορέσει και δουλειά να βρει και να πιάσει το φαγητό, να φάει και να συνεχίσει το δρόμο του. Σήμερα ελάτε να τολμήσουμε να ανοίξουμε την πόρτα μας σε όποιον τυχαία χτυπάει την πόρτα. Είναι μετανάστης, είναι πρόσφυγας, είναι λάθρο μετανάστης, είναι κακός, είναι γλυκός, είναι πού να το ξέρεις. Και πώς θα το πεις, έλα πες και κοιμήσου στο σπίτι, φοβάσαι. Και αν το βράδυ σε καθαρίσει, και αν σε κόψει, μπορεί να είναι και καλός.
Δεν υπάρχουν καλοί. Αν υπάρχουν, πού να ξέρω εγώ. Φοβάμαι. Και κλειδώνω την πόρτα. Και διπλοκλειδώνω. Και βάλω και σύρτη. Και έχω και συναγερμό. Και έχω και security. Α, και έχω και bodyguard. Και έχω και θωρακισμένες πόρτες. Και έχω και έχω. Παλιά ήταν μια απλή πόρτα στην πατρίδα μου. Στη χώρα μου, στο χωριό μου. Και όλοι να έρθουν. Και όλοι να πιούν. Και όλοι να αγαπήσουν. Και όλοι να κεραστούν. Και όλοι ανάλαφρα να φύγουν χαρούμενοι όπως ήρθαν και πριν. Να πάνε στο καλό τους πάντα με την ευχή του νοικοκύρη στο καλό. Και αν ο δρόμος σε ξαναφέρει από εδώ να έρθεις και πάλι να σε φιλέψω. Και να μείνεις σπίτι μου. Πού να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Και δεν το είχα, φίλοι μου. Και αυτή η χώρα και αυτή η Ελλάδα πέρασε πολλά. Ήρθαν πολύ σκληροί. Θέλετε Γερμανοί. Θέλετε Ιταλοί. Θέλετε Αλβανοί. Θέλετε Βούλγαροι. Θέλετε Τούρκοι, θέλετε Αμερικάνοι, θέλετε Ρώσοι, θέλετε οποιαδήποτε χώρα ήθελε ένα μερτικό από αυτή τη φουκαριάρα μικρή γωνίτσα του πλανήτη. Γιατί? Γιατί είναι χώρα φως, είναι χώρα του Χριστού και έχει και κερνάει αγάπη και έχει κερνάει συγχώρεση, έχει και κερνάει ομορφιά, έχει πολιτισμό. Εδώ στη χώρα μου δεν υπήρχε και ακόμη σε ένα μεγάλο βαθμό να σε ξεχωρίζει από το χρώμα, από την αναπηρία, από την τσέπη, από το φύλλο, άνδρας ή γυναίκας, γυναίκας μου κτλ. Ήσουν πάντα ευπρόσδεκτος στο κάθε απλό ή πλούσιο σπίτι. Μα υπήρχαν και κακοί, πάντα. Μα υπήρχαν και δεξί και αριστεροί, βεβαίως. Μα υπήρχαν άθεοι ή όχι, μα κοντοί, μα ψηλοί, όλοι υπήρχαν. Όμως πάντα υπήρχε μια αγκαλιά, υπήρχε ένα μήνυμα, υπήρχε αυτός ο ολικός λόγος. Έλα, έλα, παίρνα, μην κάθεσαι έξω στη βροχή, μα κάνει ζέστη, έλα εδώ. Κάτω το κιόσκι, λίγα φρέσκα στα φύλλα, ένα καρπούζι, ένα κομματιρί με λίγο ψωμί, όμως πάντα κάτι είχε. Όμως ήρθε ο πολιτισμός και ρίξαμε, λέει, τα σύνορα και ήρθαν κλέφτες, μετανάστες, άνθρωποι, πρόσφυγες, μαχαίρια, εγκλήματα, πορνεία, ναρκωτικά. Είχα στην Ελλάδα μου εγώ τόσο έγκλημα? Ποτέ. Είχα στην Ελλάδα μου, προσέξτε και μη φανεί κακό, τέτοια ομοφιλοφιλία? Είχα στην Ελλάδα μου τέτοια λατρεία για τα ζώα? Είχα λατρεία πάνω απ' όλα για τον Χριστό μου και τον συνάνθρωπο, για τη χώρα μου, για τον παππού μου? Επιτρέπεται σε μια εποχή σήμερα ένα ζώο, ένα σκυλί να θεωρείται όταν ψοφάει νεκρό όπως και ένας άνθρωπος, ανήκουστο? Είναι καλό το ζώο, πολύ καλό, αλλά είναι ζώο. Όπως λέει ένας παππούς γέρον, είναι για κάτω εκεί, για το χώμα, την αυλή. Δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρείς, δεν επιτρέπεται να χτυπάς, δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρείς το ζωντανό με οποιοδήποτε λόγο. Είναι για τη δουλειά, για την προστασία, ενίοτε και την παρέα. Αλλά είναι ζώο, είναι εκεί κάτω, στο χώμα. Δίπλα σου, ο συνάνθρωπος, σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, οι φίλοι, οι γείτονες, οι υπόλοιποι στη χώρα. Και πάνω, ψηλά και μέσω, ο Χριστός και η Παναγιά. Απλά πράγματα, ξεκάθαρα. Και σήμερα έχουμε το ζώο σαν τον άνθρωπο, δίπλα μου, ανήκουστο. Κακό. Έχει σχέση ένα σκύλος, μια ανθρώπινη ψυχή? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Το κουνέλι, ο σκύλος, η γάτα, το ποντίκι, το φίδι κλπ. Με ένα παιδί, με έναν άνθρωπο, αυτό πώς γίνεται? Ο Θεός, φίλοι μου, αλλιώς τα έκανε. Αλλιώς τα έφτιαξε και ήρθαν εμείς και βγάλαμε τα χέρια μας και του είπαμε: Στάσου, κάνεις λάθος. Εγώ θα σε δείξω τι να κάνεις. Και κάναμε. Για πέστε μου, τι κάναμε λοιπόν? Και πήγε στην Ελλάδα μου τα ναρκωτικά. Και μπήκε στην Ελλάδα μου η ομοφιλοφιλία. Και μπήκε στην Ελλάδα μου το έγκλημα, το μαχαίρι, ο χωρισμός, ο θάνατος. Ό,τι άσχημο και κακό υπήρχε, που δεν υπήρχε στη χώρα μου αυτό το παραμύθι. Και πέρασε πολλά η χώρα και ξαναστηκώθηκε. Αλλά βλέπετε, φίλοι μου, πώς χτυπιέται η Ελλάδα. Μα κάποιος θα μου πει: Ρε κλίμεστά, σου ένα μισό λεπτό δηλαδή, όλα για την Ελλάδα. Ναι, παιδιά. Γιατί η Ελλάδα, φίλοι μου, έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Έχει απίστευτη ιστορία και πολιτισμό, αλλά πάνω απ' όλα έχει Χριστό. Και αυτό τσούζει, αυτό πονάει, αυτό δεν αρέσει. Πρέπει να προωθήσω οτιδήποτε χτυπάει τη θρησκεία και ότι χτυπάει το σπίτι, την πατρίδα, την ιστορία σου. Ήρθε λοιπόν να χτυπήσουν την πόρτα μας. Κι όμως, φίλοι μου, και πάλι έρχεται να σταθεί η Εκκλησία με όλα τα στραβά της, με όλα τα χοντρά της, με όλα τα προβλήματά της, με όλα τα χαζά της, θα μου πείτε εσείς, να βοηθήσει το μετανάστη, να δώσει στο φτωχό ένα πιάτο φαγητό. Και είναι, φίλοι μου, η Εκκλησία. Αν κάποιος ξέρει, καλό μας είναι να μάθει. Της Εκκλησίας το έργο είναι καθαρά το πώς θα σωθεί ένας άνθρωπος. Δεν κάνει κοινωνικό έργο να δίνει ψωμί, φαγητό και τυρί. Αυτό είναι το κάθε εκάστοτε κράτος. Κι όμως απλώνει χέρι, ανοίγει αγκαλιά. Έλα εδώ και εσύ που είσαι από το Ιράν, Πακιστάν, Αφρική, Γαλλία, Αλβανία, Σκόπια, όπου, έλα εδώ.
και σπίτι και δουλειά και φαγητό και ό,τι πάρει για σένα όπως και για μένα. Γιατί ο Χριστός δεν έχει να ξεχωρίζει έθνος, ιστορίες, πολιτισμούς. Αγαπά όλους. Αγαπά αυτούς που είναι παιδιά του και θέλουν να λέγονται παιδιά του. Πώς όμως λέγει σε παιδί του όταν δεν κάνεις εκείνα που λέγει, όταν δεν τον αγαπάς, όταν δεν τον σέβεσαι, όταν κλπ. Και αυτή λοιπόν η χώρα πέρασε πολλά και περνάει κι άλλα. Και όμως βλέπετε φίλοι μου, και πάλι σήμερα αυτός ο παπάς ο Κυλαράς, αυτός ο παπάς με τη Mercedes, αυτός απλός ταπείνος παπάς χωριά της, αυτός οποιοδήποτε χτυπάει την καμπάνα την Κυριακή. Και είναι εκεί για να κάνει το γάμο σου, την κηδεία μας, τα μνημόσυνα, τις χαρές και τις λύπες. Και είναι εκεί να βοηθήσει. Μα κάνει πολλά στραβά. Αλήθεια. Πέστε μου, ποιος δεν κάνει πολλά στραβά πράγματα. Ποιος είναι εκείνος που δεν κάνει αναποδιές, βρωμιές και λάθη. Παραμείνει όμως εκεί. Δεν είναι έτσι. Φίλοι μου, ο ήλιος θα σηκωθεί το πρωί και δεν σηκώνεται μόνος του. Κάποιος τον κούρδισε και τον βλέπει και τον ελέγχει και τον οδηγεί να σηκωθεί το βράδυ και να κοιμηθεί τη νύχτα ή να πάει από την άλλη πλευρά του πλανήτη. Αυτό είναι σηκώνομαι και πέφτω. Ο ήλιος. Ο ήλιος δεν κοιμάται, αλήθεια, ούτε σβήνει για την ώρα. Θα σβήσει πότε, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, εκτείνω ότι θα πέσει και στη λάσπη, αλλά και σε μένα να ζεστάνω το κεφάλι μου και τα χέρια μου. Ο ήλιος όμως δεν λερώνεται πέφτω στη λάσπη. Θα ζεστάνει και εμένα, θα βοηθήσει το καρπούς να γίνεται μεγαλύτερο και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν η χώρα ήταν και είναι γεμάτη. Πατήθηκε από άγιους ανθρώπους, από φωτισμένες ψυχές, άνδρες και γυναίκες, από επιστήμονες, από πολιτικούς, από ιστορικούς, από φιλοσόφους, πάντα άνδρες και γυναίκες, γνωστούς με γνώση, με σκέψη, με πίστη σε αυτό που είχαν. Τότε οι παππούδες μας, ξέρετε, είχαν το Δία, την Ήρα και τον Απόλλωνα. Ήταν λάθος. Αυτό είχαν. Ήρθε ο καιρός, άνοιξε μυαλό, μπήκε το καράβι να πάει μακριά στη θάλασσα, σηκώθηκε όλες πιο ψηλά, είδαν τα λάθη, καταλάβαμε και φύγαμε. Έτσι λοιπόν δεν πιστεύω στο Δία, γιατί απλά δεν υπήρχε. Πιστεύω όμως στον Άγιο, ένα μοναδικό τριαδικό Θεό. Τέλος, μα μου, εκεί κλείνει. Φίλοι μου, νομίζω ότι να λέμε λόγια είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το να λέμε λόγια και τι λέμε με αυτά τα λόγια είναι και το μυστικό και το κλειδί στην κάθε κουβέντα παρέα και επικοινωνία μας. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά να κατηφορήσω και να αποχωρήσω δίπλα από τα θεία σας με αυτές τις λίγες αράδες. Αυτή λοιπόν, φίλοι μου, η γωνιά του πλανήτη ονομάστηκε Ελλάδα. Πέρασε πολλά. Περνάει πολλά. Θα περάσει κι άλλα. Ναι, κι άλλα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε γεροντάδες, παππούδες, γιαγιάδες, άγιοι άνθρωποι. Ξέρετε όμως, σε οποιαδήποτε γωνιά και πόλη και χώρα του πλανήτη Γη, έρχονται δυσκολίες και χαρές και άνθρωποι τρέμουν. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Όταν γυρίσεις τα χέρια σου εκεί προς τον Γολγοθά, όταν φιλείς το χέρι του ιερέα, όταν πεις συγγνώμη στο γείτονα, αυτομάτως εκείνο το κακό γίνεται ευλογία. Σε οποιαδήποτε χώρα ο θάνατος είναι λύπη. Στην Ορθοδοξία και στην Ελλάδα ο θάνατος είναι ευλογία. Μπαίνω και πηγαίνω στο δρόμο. Μα έχει καρκίνο. Το φουκαρά έφυγε κι αυτός. Εδώ όμως ένας ακόμη άνθρωπος που πέρασε μέσα από το καυτερό καμίνο του καρκίνου γίνεται πλέον ένας άγγελος. Είναι μεγάλη διαφορά. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη χώρα πάτησε ο παππούς Παΐσιος, ο παππούς Ιάκωβος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος. Και είχαμε τον Άγιο Δημήτριο, και είχαμε τον Παύλο Μελά, και είχαμε τον Ηράκλειτο, και είχαμε τον Σοφοκλή, και είχαμε τον Μέγα Αλέξανδρο, και είχαμε και τον Γολγοτρώνη, και είχαμε και είχαμε και τα παιδιά, τα πάλι τους παλικαράδες της Πίνδου, και είχαμε και πηγαίνουμε. Άνδρες, γυναίκες, φωτεινούς, αληθινούς, αγίους. Υπαρκτά πρόσωπα. Δεν έκανα ένα μαϊμού σούπερ ήρωα για να πουλήσω. Αλλά αυτός που ήταν δίπλα μου και έτρωγε ψωμί και τυρί, βρέθηκε αύριο να πολεμάει σαν γίγαντας μια μπουκιά ανθρωπάκος με 10 μιλούνια ξένους, γείτονες, κακούς, εχθρούς που ήθελαν να μπουν στη χώρα και να πατήσουν. Και όπως λέει και μια γνωστή σε όλους μας συγγραφέας, στην εποχή της, μετά πολλά τα προβλήματα και δυσκολία της, η Πινελόπη Δέλτα ήταν πιο το σημαντικό. Δεν είναι πατρίδα μου, το μπακάλικό μου και η γωνιά μου. Πατρίδα μου είναι εκεί που χτυπάει η καμπάνα, εκεί που κυματίζει η ελληνική σημαία, εκεί που πέρασε και κοιμάται ο παππούς και η γιαγιά, εκεί που είναι η λίμνη, η θάλασσα, ο ήλιος μου, το χώμα, ο κήπος μου, η παρέα μου, οι άνθρωποι μου, όλο το βιός, η ψυχή μου και η ιστορία μου. Αυτό είναι η Ελλάδα. Βλέπετε δίπλα μου, κάθε ένας από τους γύρω θέλει να πάρει κάτι από την Ελλάδα. Μα είναι Αλβανός, μα είναι Ιταλός, μα είναι Σκοπιανός, μα είναι Βούλγαρος, μα είναι Τούρκος, μα είναι και Αμερικάνος, μα είναι και Ρώσος. Όλοι από κάτι ένα μυστήριο να θέλουν. Ρε παιδιά,
μια γωνιά μας, μια μπουκιά μας, ένα κομμάτι ψωμί μας, τι θέλετε. Και θέλουν και έρχονται. Το κακό είναι ότι υπάρχει ο λεγόμενος δίλος ύπος. Από μέσα τους ανοίγουμε. Ελάτε, πάρτε το αυτό. Λες και είναι δικό μου αυτό που θα σου δώσω. Κάνα λάθος όμως. Γιατί αυτό που δίνεις έχει μέσα και ιστορία, Μεγάλο Αλέξανδρο, Σοφοκλή, Ιπατία, Θάλια, αλλά έχει και Χριστό. Και αυτό λοιπόν το κομμάτι που πουλάει ο σημερινός Έλληνας σε οποιαδήποτε θέση και αν είναι, είναι φωτιά. Γιατί όπου είναι Χριστός υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν έρχεται το χέρι του, έλα εδώ, πού το πήρες. Ποιος σου είπε να πουλήσει την Ελλάδα, ποιος σου είπε να δεχτεί την Ελλάδα, την Ορθόδοξη, την Ομοφιλοφιλία, την Κλεψιά. Ποιος σου είπε, γιατί, με ποιο δικαίωμα. Ήταν δικό σου, μα μου είπαν. Τι πάνε να πει, σου είπαν. Και ξέρετε, φίλοι μου, όταν αναλάβει στα χέρια του ο Χριστός να κάνει πράξη τη δικαιοσύνη, γιατί είναι για αγάπη. Βεβαίως, αγαπάει, βοηθάει, στηρίζει, θαύματα, δεν μιλάει σιωπά. Όπως λέει και ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο Σοφρόνης του Έσεξ, τον ημερώνομαστε κι αυτός, Άγιος Μεγάλος, ο Θεός είναι σιωπηλός, γιατί είναι γεμάτος αγάπη και περιμένει. Εμείς όμως τη σιωπή του την κάναμε ανυπαρξία. Δεν σήκωνε και να πει τι έκανες, είπες έγκλημα, είπες πόλεμο, είπες πορνεία, είπες ναρκωτικά, είπες αθεία, είπες ομοφιλοφιλία. Κραπ καρκίνος, κραπ θάνατο. Όχι, περιμένει. Τι μιλάει. Και αυτή η σιωπή, αυτό το σέβας στην επιλογή μας, εμείς το παίρνουμε στην ανυπαρξία. Λοιπόν, όταν θα μπει δικαιοσύνη, έλα εδώ αγάπη μου γλυκιά, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού ήσουν εσύ, ήσουν πρωθυπουργός Ελλάδος. Εσύ τι ήσουν, υπουργός. Και τι έκανες, να ήθελα να είμαι προοδευτικός. Και τι πάνε προοδευτικός. Να μπει στην Ελλάδα η ομοφιλοφιλία, να μπει η κτηνοβασία, να μπει αυτό στο κεφάλι του ανθρώπου, ο σκύλος και η γάτα. Με ποιο δικαίωμα. Και ποιος σε όρισε εσένα να πουλήσεις την Ελλάδα και να κλείσεις την εκκλησιά και να σταματά να χτυπάει καμπάνα. Εγώ ήθελα να είμαι διεθνιστής για όλο τον κόσμο. Έλα εδώ τώρα και να σε πω εγώ. Τρεχάτε λοιπόν, να τρέχω κι εγώ και προλάβει πρόλαβε. Εγώ φίλοι μου να τα μαζεύω. Δυστυχώς δεν καταλάβαμε. Ξέρετε σε ποια χώρα ζούμε και ποιον ο Θεός που ορίζει. Η σιωπή του είναι υπαρξία. Δεν είναι καμιά ανυπαρξία η σιωπή του. Η σιωπή του είναι σεβασμός στην επιλογή μας. Έρχεται ώρα όμως που και ο δίκαιος θέλει να μιλήσει. Θέλει να βγει πίκρα του που ήταν πάντα σκυμμένος και στην άκρη σαν γεμάτος κλωστές συμπονιές από τον εκάστοτε δυνατό της εποχής. Έρχομαι φίλοι μου για να σας αφήσω. Ζούμε σε μια χώρα ιερή, άγια και δυνατή, με δυσκολίες, με προβλήματα, με στενοχώρια. Με τη χώρα που γνώρισε και διέταξε στον ανθρώπινο πολιτισμό να δεχτεί την αγάπη, την ιστορία, την επιστήμη, τη φιλοξενία, τη συγχώρεση, τον έρωτα. Όλα αυτά ήταν διαταγή του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Μα τι είναι ο Έλληνας, αυτό που βλέπεις. Και είσαι υπερβολικός, ορίστε. Αεροπλάνα, καράβια, βαγόνια, γαϊδούρια, αυτοκίνητα, άλογα, ποδήλατα, ταξί. Φυγέτε. Ποιος σας είπε να έρθετε στην Ελλάδα. Φτωχοί, πικραμένοι, αδικημένοι. Να πάτε στην ευχή της Παναγίας. Υπάρχουν Αμερικές, υπάρχουν Γαλλίες, υπάρχουν Αλβανίες, υπάρχουν Σκόπια. Υπάρχουν Ισπανίες, Αφρικές. Να πάτε στην ευχή της Παναγίας. Και στην ευχή του Αλάχ και του Βούδα και του Βράχμα και του Πρόεδρου. Λοιπόν, γιατί όλοι μαζευτήκαμε και σαν μερτικό από αυτή τη μικρή χώρα. Τι μας τραβάει εδώ. Κάτι μήπως έχει άλλο. Ξεχάσαμε, φίλοι μου. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Η ιστορία ανθρώπινη χωρίστηκε σε προ-Χριστού και μετά-Χριστού. Μα πέρασαν θρησκείες, μα πολιτισμοί, μα προοδευτικά συστήματα. Δεν μπορεί να αλλάξει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Το κέντρο του σύμπαντος είναι ο Γολγοθάς. Τέλος. Μα δεν πιστεύω. Καλά κάνεις. Μα εγώ δηλαδή πιστεύω σε έναν Θεό που τον έχω μέσα μου. Εγώ πεθαίνω και θα πάω στο σύμπαν να γίνω αστέρι. Αλλά δεν πάω να γίνεις και κασέρι. Ο Θεός είναι ένας. Ένας και μοναδικός. Μα εγώ πιστεύω. Ρε πάω να πιστεύω. Όπως θέλεις, είναι κακό. Ό,τι θέλεις κάνε. Εγώ δεν είμαι κριτής και δικαστής. Πρέπει όμως να πω άνοιχτα τη σκέψη μου, να κατοχυρωθώ από αυτούς που πέρασαν πριν από μένα και είναι φωτισμένοι, άγιοι, με λόγο, με έργα, με σκέψη, με θαύματα, με γεγονότα, με αγάπη, με συγχώρεση, με αιωνιότητα. Και μετά εσύ έλα και πες μου ότι πιστεύεις ότι είσαι ένα πουλί. Αύριο θα γίνεις μια πέτρα, μετά ένα τριαντάφυλλο, μετά ένα αστέρι στην καρδιά της νύχτας και άμα αργήσει ο Πασόκ. Πασόκ δεν υπάρχει αυτό, τέλειο, χάλας. Σας αφήνω. Ο χώρος που πατάμε και ζούμε είναι ιερός και άγιος. Αν μάθουμε, αν γνωρίσουμε, αν θελήσουμε να δούμε,
ότι να ξέρω θα είναι πολλά πράγματα διαφορετικά, γιατί εδώ ακόμη και το χώμα μιλάει, πονάει, έχει αίμα, έχει ιστορία και μνήμη. Στα μπέλος κλείμε στα σέβη μου. Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα, γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγορεύσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν όλοι οι Έλληνες να έρχονται από καιρού εις καιρό στη Μακεδονία και να προσέχουμε που πατάνε. Γιατί σε κάθε βήμα μπορεί να πατήσεις χώμα ιερό, μπορεί να πατήσεις ένα τάφο, μπορεί να πατήσεις ένα λείψαμο. Είναι διάσπαρτος ο τόπος, η θυσία. Αυτή η θυσία μας δίνει ζωή. Αυτή η θυσία μας συντηρεί και είναι το αντίδοτο της παγκοσμιοποίησης που θέλει όλα να τα ισοπεδώσει. Να μην μιλάμε για αγώνες, να μην μιλάμε για πολέμους, να μην μιλάμε για θυσίες,